Παγκόσμια αίσθηση έχει προκαλέσει σήμερα η ανοιχτή επιστολή που υπογράφουν πάνω από 1000 ιδιοκτήτες τεχνολογικών κολοσσών, ανάμεσά τους και ο Έλον Μάσκ, αλλά και ακαδημαϊκοί, και ζητούν με την επιστολή αυτή την άμεση πάυση των ερευνών για την τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιώντας ακόμη και για ενδεχόμενο τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού. Πάμε στον Ισακ Τριανταφυλλίδη που έχει τις πληροφορίες. Ισακ. Η επιστολή, Νικό, είναι γραμμένη σαν σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, αλλά δυστυχώς προειδοποιεί εμφατικά για κινδύνους του σήμερα. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για τον κίνδυνο ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, που ήδη κάποιες από αυτές είναι προσβάσιμες, να αλλάξουν την ιστορία της ζωής επάνω στη γη, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν χίλιοι και πλέον ειδικοί στον χώρο της τεχνολογίας, ανάμεσά τους ο Έλον Μάσκ, ο συνιδρυτής της Apple Steve Wozniak, αλλά και πολλοί άλλοι ερευνητές και ακαδημαϊκοί. Στην επιστολή σημειώνουν ότι ήδη οι σύγχρονες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι ανταγωνιστικές του ανθρώπου σε συγκεκριμένες εργασίες και αναρωτιούνται ταυτόχρονα αν θα πρέπει να τις αφήσουμε να πλημμυρίσουν τον κόσμο με αναλήθειες και προπαγάνδα, αν θα οδηγηθούμε στην αυτοματοποίηση όλων των εργασιών, ακόμη και αυτών που μας δημιουργούν ικανοποίηση σαν ανθρώπινο γένος, και αν εν τέλει θα πρέπει να ρισκάρουμε να χάσουμε τον ίδιο τον έλεγχο του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι επιφανείς υπογράφοντες, οι εταιρείες κάποιων από τους οποίους χρησιμοποιούν σημειωτέων συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ζητούν να παγώσει για τουλάχιστον 6 μήνες η περαιτέρω ανάπτυξη της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, έως ότου τα νέα προγράμματα και εφαρμογές της ελεγχθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμενες και όχι, όπως σημειώνουν, από μη εκλεγμένους μεγιστάνες σαν και τους ίδιους. Να ευχαριστήσουμε τον Ισακ Τριανταφυλλίδη.